Να πάμε λίγο στον Αλέξανδρο να μας πει τι γίνεται στην ΕΡΤ, Αλέξανδρέ μου. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, στην ΕΡΤ περιμένουμε από μέρα σε μέρα την απόφαση του Προέδρου της ΕΡΤ για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σύμφωνα τώρα... Κάθε πότε γίνεται η αλλαγή? Δεν είναι στάνταρ, είναι μετά... Στάνταρ. Όχι, όχι. Αυτό, εδώ είναι όμως το θέμα, διότι περιμένουμε αυτή την ανακοίνωση εδώ και πάρα πολλές μέρες και σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, αυτό θα αργήσει για ακόμα περισσότερο. Δεν πρόκειται να γίνει ούτε την επόμενη εβδομάδα. Πάμε προς Δεκέμβρη και βλέπουμε. Υπάρχει όμως το όνομα. Υπάρχει το όνομα. Είναι η κυρία Κατερίνα Κασκανιώτη, η οποία δεν έχει πάρει ακόμα το χρήσμα, όμως επειδή εγώ έχω έρθει σε επικοινωνία τις τελευταίες μέρες με την ΕΡΤ, θεωρείται σχεδόν δεδομένο, δεν θέλω να το δώσω δεδομένο, αλλά είναι σχεδόν δεδομένο, ότι θα αναλάβει η κυρία Κασκανιώτη μαζί με ακόμα ένα μέλος που θα βρίσκεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, οικονομολόγο, η οποία θα έρθει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα καλύψει μάλιστα και το κενό που αφήνει η απομάκρυση του Δημήτρη Παπαδημητρίου, ένα τέλος συνεργασίας με την ΕΡΤ που ήρθε προς την αρχή της εβδομάδας λόγω του γνωστού θέματος πλέον με τα πτυχία ανώτατου εκπαιδευτικού συστήματος. Και αυτή λοιπόν η ανάληψη της διοίκησης από την κυρία Κασκανιώτη σε συνδυασμό και με τον κύριο Ζούλα, τον πρόεδρο της ΕΡΤ, θα φέρουν τις αλλαγές που έχουμε συζητήσει πολλές φορές από εδώ, τη συγχώνευση ΕΡΤ 2 και ΕΡΤ 3 και φυσικά την καυτή πατάτα της αποχώρησης της ΕΡΤ από την Νίλσεν. Είναι από το περιβάλλον της τηλεόρασης πριν περάσουμε στο κομμάτι της αποχώρησης. Βεβαίως. Είναι ένας στέλεχος της ΝΟΒΑ, πρώην στέλεχος της ΝΟΒΑ, με εμπειρία στην τηλεόραση. Άρα έχει εμπειρία εξειδικευμένη. Βεβαίως, βεβαίως. Και από εκεί και πέρα βέβαια η ίδια μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου θα πάρουν αποφάσεις και θα φτιάξουν το οργανόγραμμα για το αν τελικά πρώτον τι θα γίνει με την ΕΡΤ και την Νίλσεν, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας δεν είναι μόνο ότι η ΕΡΤ θέλει να αποχωρήσει από την Νίλσεν, αλλά ότι και η Νίλσεν δεν θέλει η ΕΡΤ να αποχωρήσει για ευνόητους λόγους, τους οποίους έχουμε συζητήσει και από εδώ. Άρα λες ότι θα είναι δύσκολο, γιατί θα είναι δύσκολο, θα υπάρξουν αντιστάσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Και με τα ιδιωτικά κανάλια, αλλά ας μείνουμε αυτή τη στιγμή στη δημόσια τηλεόραση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, το σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό θέμα της συγχώνευσης της ΕΡΤ 2 και της ΕΡΤ 3, που προχωράει κανονικά. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα είχαμε και νεότερα με δηλώσεις από στελέχη της ΕΡΤ 3. Από εκεί και πέρα, αυτό που λέμε όμως εμείς εδώ είναι ότι. Θα κλείσει δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη. Όχι, η ΕΡΤ 3 παραμένει. Η ΕΡΤ 2 είναι αυτή που θα συγχωνευτεί με την ΕΡΤ 3 και κάποια προγράμματα. Γιατί και φυσικά... ουσιαστικά το χαρακτηριστικό της ΕΡΤ 3 ήταν ζωτική η Βόρεια Ελλάδα, βέβαια. Το θέμα είναι αν θα μείνει το... τώρα, αν δεν υπάρχει 2, δεν μπορεί να έχει την 3. Οπότε το θέμα είναι πώς θα ονομαστεί. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Ναι, σωστά. Γιατί αν την πεις ΕΡΤ 2 και κλείσει την ΕΡΤ 3, αλλά η ΕΡΤ 2 ουσιαστικά είναι η παλιά ΕΡΤ 3 με κάποιες εκπομπές. Τέλος, ξέρω τι θα κάνουν οι άνθρωποι. Από εκεί πέρα είναι αυτό που λέμε, ότι κάθε νέο διοικητικό συμβούλιο μπορεί να φέρει αλλαγές και γι' αυτό αναμένουμε να εκλεχθούν για να μπορέσουν να προχωρήσουν αυτά τα καυτά. Μάλλον μια πενταετία θα είναι πάντως. Σωστά. Διευθύνουσα σύμβουλος λοιπόν. Η κυρία Κατερίνα Κασκανιώτη. Και ο κύριος Ζούλας θα παραμείνει ως πρόεδρος. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πολύ σημαντικό ρεπορτάζ, διότι ξανά είδαν την επιφάνεια κάποιες φήμες οι οποίες φέρουν τον κύριο Κωνσταντίνο Ζούλα να ενδιαφέρεται τελικά, όπως είχε γίνει και πέρσι, να λάβει μέρος, υποψηφιότητα όχι μέρος, στις ευρωεκλογές. Αυτό όμως, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, δεν προκρίνεται. Ο ίδιος τον περασμένο Μάιο το είχε διαψεύσει και το ίδιο έκανε και σε μια επικοινωνία που είχαμε. Θέλει να παραμείνει πρόεδρος της ΕΡΤ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε.